Το παιχνίδι στα πηγάδια ξεκίνησε πολύ δυνατά και είχε γρήγορο ρυθμό από τα πρώτα λεπτά. Στο 4 της αναμέτρησης ο διαιτητής είδε πέναλτι σε μαρκάρισμα που έγινε από τον Πόη πάνω στον Εντίνιο και σε την μπάλα στην άσπρη βούλα. Ήταν μια φάση στην οποία οι παίκτες της Ξάνθης διαμαρτυρήθηκαν έντονα στο διαιτητή Σταθόπουλο. Μάλιστα, η διοίκηση του συλλόγου στη διάρκεια της ανάπαυλας έβγαλαν εκείνωση την οποία διαμαρτυρήθηκε η συγκεκριμένη φάση. Από τα replay φαίνεται να μην υπάρχει παράβαση. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης και την εκτέλεση του πέναλτι αναλαμβάνει ο Ισμαήλ Μπλάνκο, ο οποίος από την άσπρη βούλα θα σουτάρει χαμηλά στη δεξιά γωνία, θα νικήσει τον Αξπούρνινγκ και θα γράψει το 0-1. Πανηγυρισμοί για τους φίλους ΣΑΕΚ που έκαναν το ταξίδι μέχρι την Ξάνθη. Η ένωση φαίνεται να έκατσε πάνω σε αυτόν τον γκολ, καθώς στη συνέχεια η Ξάνθη είναι αυτή που πήρε τον έλεγχο. Η πρώτη καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους έρθει στο 10 με αυτό το μακρινό σουτ από τον Παπαδημητρίου. Η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Η Ξάνθη πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε την γραφική υπεροχή και προσπάθησε να δημιουργήσει φάση για γκολ. Περισσότερες ευκαιρίες όμως ήρθαν με μακρινές προσπάθειες, όπως αυτό εδώ το σουτ Αγκάλι στο 25. Η επόμενη καλή ευκαιρία για την Ξάνθη θα αποστημένη φάση. Στο 42ο λεπτό, ο Τζορτζόπουλος από πλάγια θέση εκτέλεσε το φάουλ με φάλτσο, αλλά έσαι την μπάλα πάνω τα δοκάρια. Η σοφάριση την Ξάνθη ήρθε τελικά στο 44. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Τόμας Άμπραχαμ και ο Τσέχος Άσος με εκπληκτικό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα στο αριστερό γάμα της Ιασού Σάχα για το 1-1. Ήταν το πρώτο γκολ του 30χρονου Τσέχου με τη φανέλα της Ξάνθης. Σε επανάληψη φάση με το εκπληκτικό σούτ του Άμπραχαμ 10 με 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Σάχα. Με αυτόν τον γκολ η Ξάνθη έκανε το 1-1, σκόρ με το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο μέρος η εικόνα άλλαξε στα πρώτα λεπτά καθώς η ΑΕΚ παρουσιάστηκε πιο επιθετική. Από μια στημένη φάση έφτασε κοντά στον γκολ με τον Εντίνιο να πιάνει κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αν στέλνει την μπάλα out. Λίγα λεπτά αργότερα ο Άμπραχαμ κέρδισε και πάλι την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, έκανε σουτ πάνω στην κίνηση, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Σάχα. Ο Χάρης Παπάς πέρασε να αλλαγή στο παιχνίδι και στο 65 ήρθε πολύ κοντά στο να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Έπιασε σουτ από την ύψη της μεγάλης περιοχής, σημάδεψε χαμηλά σε δεξιά γωνία, αλλά ο Σάχα είπε όχι. Η ανατροπή για την Ξάνθη ήρθε 3 λεπτά αργότερα. Ο Τζορτζόπουλος εκτέλεσε το φάουλ τα δεξιά, ο Ντόσεκ, ο οποίος είχε περάσει και αυτός σαν αλλαγή στο παιχνίδι, έπιασε την κεφαλιά και νίξε τον Σάχα για το 2-1. Ο Ντόσεκ ξέφυγε από τα μαρκαρίσματα και από κοντινή απόσταση νίξε τον Σάχα. Η ΑΕΚ χρειάστηκε να βρεθεί πίσω στο σκορ για να αποφασίσει να παίξει πιο επιθετικά. Ο Μπλάνκο στο 72 έκανε το σούταξ μεγάλη περιοχή, μπάλα βρήκε στον Βάλα και έφυγε κόρνερ. Νέα ευκαιρία για την Ένωση ήρθε στο 81. Μετά από φάση διαρκείας μπροστά στα καρέ του Ξπούρνινγκ, μπάλα στρώθηκε στον Πελετιέρη, ο οποίος σημάδεψε έξω. Στο 85 η Ξάνθη θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με τον Ντόσεκ να πιάνει την κεφαλιά, όμως τον γκολ ακυρώθηκε ως offside. Ήταν μία ακόμη φάση την οποία διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι γηπεδούχοι. Η φάση είναι οριακή και το replay δεν βοηθά ιδιαίτερα, αφού η κάμερα δεν είναι στην ευθεία. Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ πίεσε για να φτάσει στον γκολ της σοφάρισης. Στο 88 ήρθε μεγάλη ευκαιρία μετά από εξαιρετική προσπάθεια του Κουτρομάνου, ο οποίος έπιασε το σουτ, αλλά ο Ξπούρνινγκ έδιωξε σε κόρνερ. Στην αμέσως επόμενη φάση ο Παυλής έπιασε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα out. Έτσι το 2-1 έμεινε